μηχανισμές ήρθαν πρόσφυγες, πούμε, στην Τουρκία. Γι' αυτό έτσι λυπούμε στην πουλή του ότι έτσι μετανάστες. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνες μας. Ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα στο νησί της Λέσβου, η 85χρονη Μαρίτσα Μαυραπίδη ξεκινά τη μέρα της με αγροτικές δουλειές, όπως έκανε και στα νιάτα της. Σιλιές παγαίναν, με ρουκάμε το. Όλοι δουλέψαμε. Και δεν βλέπεις που δεν μπορούμε να περπατήσουμε τα γουμάρια που σκόνονται. Αυτό, αυτού πέρα εγώ μένω, αλλά είναι οι άλλοι στο άλλο του σπίτι και θα πάμε όλες μαζί. Αφού ταΐσει τις κότες της, συναντά τις ξαδέρφες της, στη σκάλα σε καμιάς. Μας ήρθα τα παλικάρια! Εδώ το κουζινάκι, κάνω τα... Αν δεν μπορώ να το σάσω, Κωνσταντίνα, βγάλε τα φιλτανάκια εσύ. Την ίδια στιγμή, όλο και κάποια βάρκα γεμάτη με πρόσφυγες ξεκινά από τα αντικρινά τουρκικά παράλια. Το πιστεύεις πως έχει πολλοί που μόλις βγουν, φνούν κάτω μετάνοιες, κάνε και φνούν τη γη. Μεγάλη θλίψη και οργή ήταν. Τέτοια κατάσταση που τη βλέπαμε, τα μουρέλια να τρέμει. Όμορφα πράγματα να θέλει να κάνει τις πολέμ. Κρίμα τα μουρέλια. Άλλο ένα χρονό, δυο χρονό, ένα χρονό, ένα μηνό. Τον περασμένο Οκτώβριο, όταν μία από αυτές τις βάρκες βγήκε στην ακτή, τα πρόσωπα νοτριών γιαγιάδων έγιναν γνωστά και έξω από το μικρό ψαροχώρι της Λέσβου. Αυτή είναι η Μιλίτσα, η άλλη είμαι εγώ, η άλλη ευστρατεία και η μαμά του μωρού. Η φωτογραφία του Λευτέρη Παρτσάλη, στην οποία οι γιαγιάδες ταΐζουν ένα βρέφος από τη Συρία όσο η μητέρα του φοράει στεγνά ρούχα, έκανε το γύρο του κόσμου. Του μωρό του βίζανα στο μπιμπυρό και δεν ξέραμε ότι μας παρακολούθε στο κατάγελο ο δημοσιογράφος. Ύστερα με 5 λεπτά χτύπησε φακός. Έκτοτε, τους αναγνωρίζουν ακόμα και περαστικοί από το χωριό. Ένα φορτηγό ήρθε από την Αθήνα και έφερε πράγματα και σταμάτησε και λέει «Εσύ είσαι που βίζανε στο Μπιμπυρό» λόγω ναι. Με σκάλα δεν είπε κανείς τίποτα. Γεια σ' είδαμε, γεια δεν σ' είδαμε. Του πήρα μεγάλη κακία. Επειδή με βγάλανε, ας πούμε, παντού. Είπαν και στο εξωτερικό. Εγώ έχω ένα νυψό και με είδε στο... Στο εξωτερικό. Μα δεν το περιμέναμε κι εμείς. Η άφεξη των προσφύγων στη σκάλα σε καμιάς θύμισε στις γιαγιάδες εικόνες από άλλες εποχές. Οι μάνες μας ήρθαν πρόσφυγες από μέσα από την Τουρκία. Και ήταν ακόμα κουπέλες. Εμείς ζήσαμε φτωχές και οι μάνες μας αφού ήρθαν μέσα από την Ανατολή, χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτα. Οι πρώτοι πρόσφυγες που κατέφθασαν το 1922 στη Σικαμιά εγκαταστάθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους ελαιοτριβίων, τα αμπάρια, όπως τα αποκαλούν οι ντόπιοι. Η μάνα μου εκεί που κάναν 4 οικογένειες και είχαν καρπέτες. Να χωρίζει τα δωμάτια, να χωρίζει. Χωρισμένα. Τέσσερις οικογένειες μέσα σε ένα δωμάτιο. Περνούσα δυστυχισμένα, δεν περνούσα καλά μέσα σαν τώρα οι μάνες μας. Ναι. Είχαν κάνα πολλά μωρά. Δεν είναι που ήρθαν δογωμένοι και δεν είχαν τίποτα. Παντρευτήκα και είχαν και μωρά πολλά. Άλλοι έξι και άλλοι 7 και άλλοι 5 και άλλοι 4. Κάνα πολλά μωρά. Εσαν τούτης και τούτης που έρχεται, πολλά μωρά έχει. Οι μετανάστες. Γι' αυτό τους λυπούμε στην πουλή του ότι έτσι μετανάστες. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνες μας.
Τρεις γιαγιάδες, όποτε το επιτρέπει η υγεία τους, υποδέχονται τους πρόσφυγες με χαμόγελο και εκείνοι τους το ανταποδίδουν. Δεν φοβάσαι, γιατί είναι άνθρωποι που θέλει να τις μιλήξεις, πολλοί μας φλούν να πας στο κεφάλι μου, μας δουν αυτοί που έρχονται. Δεν φοβηθήκαμε καθόλου. Και έξυπνοι άνθρωποι, με το νόημα, καταλαβαίνει. Και οι άνθρωποι, και ο Μήτων, καλοί άνθρωποι, δεν πειράξαν κανέναν. Άντε καλέ. Πολύ έτσι το χαρούχα, το χέρι που μας βλέπαν. Ναι, ακόμα μια φορά. Και μας χαιρετούσαν, με μεγάλη αγάπη.